Δημήτρης Καρέτσος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο unboxing εδώ πέρα στο κανάλι μας στο YouTube. Και σήμερα θα δούμε ένα προϊόν διαφορετικό από τα άλλα, αλλά πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμο. Συνήθως βλέπουμε gaming περιφερειακά, βλέπουμε κινητά, τηλέφωνα, tablets, τέτοια πραγματάκια στα unboxing μας. Σήμερα όμως θα δούμε ένα δικτυακό προϊόν από την TP-Link. TP-Link Expand Your Wi-Fi Network, και όπως το λέει εδώ πέρα, 300 Mbps Wi-Fi Range Extended with AC Pass-Through. Το μοντέλο είναι WA860RE και είναι ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα στη συσκευασία μπροστά. Μια συσκευή η οποία μπαίνει στην πρίζα, αφήνει ελεύθερη μπρίζα για να βάλουμε πάνω τα πραγματάκια μας, δηλαδή να μην χάσουμε την ελεύθερη μπρίζα. Έχει μια θύρα LAN, όπως βλέπω εδώ κάτω, δύο κεραίτσες και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να κάνει το Wi-Fi στο σπίτι να το επεκτείνει και δείχνει εδώ πέρα πώς δουλεύει στο πίσω μέρος. Επεκτείνει το Wi-Fi στο σπίτι χρησιμοποιώντας ουσιαστικά το σήμα από το κεντρικό μας router και το πηγαίνει παραπέρα βάζοντας το σε μια μπρίζα στα όρια του ασήμαντου δικτύου που ήδη έχουμε φτιάξει από το κεντρικό μας router, ώστε να έχουμε σε κάποιον άλλο χώρο μέσα στο σπίτι πρόσβαση στο ίντερνετ ασύρματη για τις κονσόλες μας, τηλέφωνα, computers, tablets και τα σχετικά. Δείχνει εδώ πέρα λοιπόν τι έχει. Ποια είναι η συσκευή, έχει εύκολο λέει σετάρισμα με 2 αγγίγματα, έτσι το γράφει εδώ πέρα, θύρα Ethernet για να όσες συσκευές θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, μπορεί να έχει κάποια συσκευή που είναι κοντά μας στο extender και να θέλει θύρα LAN, οπότε να το βάλουμε κατευθείαν αυτό στη θύρα LAN. Εδώ πέρα υπάρχει ένας λέει έξυπνος μια έξυπνη εμφάνιση του σήματος και η μπρίζα που σας είπα από πριν, ενώ στην άλλη πλευρά εδώ πέρα γράφει κάποια ωραία πραγματά γιατί περιέχει συσκευασία, γράφει ότι περιέχει ο adapter, ένα user manual resource CD, συντάκτη δηλαδή, installation guide και ένα καλώδιο RJ45. Για να το σετάρουμε ουσιαστικά χρειαζόμαστε ένα access point προφανώς με τη συχνότητα να είναι τα 2,4 GHz και όχι τα 5 που έχουμε δει σε κάποιες άλλες high-end συσκευές. Πάμε να το ανοίξουμε για να δούμε τι περιέχει η συσκευασία. Έτσι θα κόψουμε εδώ πέρα τη ζελατίνα που βρίσκεται εδώ με το αγαπημένο μας κατσαβίδι. Θα τα σκίσουμε όλα αυτά εδώ πέρα, τα ξεσκίζουμε όλα εδώ πέρα στο Games and Gadgets να κάνουμε unboxing. Παρόλο που τα επιστρέφουμε τα πραγματάκια πίσω, έφυγε η ζελατίνα. Και πάμε λοιπόν. Α, είδαμε και το πάνω, τώρα το είδα. TP-Link, 3 χρόνια εγγύηση, το καλύτερο απ' όλα. Οπότε και να σου χαλάσει, δεν φοβάσαι τίποτα, έχει 3 χρόνια εγγύηση. Το θέμα είναι ότι μην χαλάσουμε το κουτί. Είπαμε, συνήθως τα σκίζω τα κουτιά, δεν θέλω να το σκίσω αυτή τη φορά. Να δούμε πώς ανοίγει αυτό εδώ πέρα με τον πιο εύκολο τρόπο. Ωραία, να το χωρίς να το χαλάσουμε. Οπ, τι ωραία που βγήκε. Και αυτή εδώ πέρα είναι η συσκευή, έτσι. Εδώ είναι, θα τη δούμε σε λιγάκι. Να δούμε τι άλλο έχει από κάτω. Αυτά που έγραφε και στη συσκευασία, ένα καλώδιο LAN. Αυτό εδώ, το αφήνω εδώ στην άκρη. Ένα mini CD. Καιρό είχα να τα δω αυτά, τα mini CDs, τα αφήνω μέσα. Κάποιες πληροφορίες για την TP-Link. Quick Installation Guide, όπως το έγραφε στην εξωτερική πλευρά. Quick Installation Guide δεύτερη φορά. Method 1 λέει, με WS button. Method 2, using your web browser. Και General Public License Notice. Όχι, όχι, ξανά μέσα. Και φέρνουμε το ίδιο το προϊόν, το οποίο είναι αυτό εδώ. Μια ζελατίνα εδώ μπροστά, έφυγε και αυτή. Φύγαν όλες τις ζελατίνες και κάποιες ζελατίνες και εδώ στις κεραίες, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν λιγάκι οι κεραίες αυτές εδώ με αυτό το πράγμα που μας βάζει στο στόμα όταν ήμασταν μικροί ο γιατρός, τέλος πάντων δεν πειράζει. Σαν εξωγήινος εμφανίζεται εδώ πέρα τώρα, έτσι σαν ρομποτάκι. Το θέμα είναι ότι οι κεραίες αυτές κάνουν δουλειά τους ώστε να πιάσουν το σήμα από το access points που βρίσκεται σε ένα σημείο μέσα στο σπίτι, ας πούμε κάπου εδώ. Έτσι, μέχρι εδώ πέρα ουσιαστικά φτάνει το σήμα. Βάζουμε σε αυτό το σημείο αυτό εδώ πέρα, πιάνει το σήμα του υπάρχουν access point και ουσιαστικά το επανακπέμπει στον χώρο πιο δεξιά ή πιο αριστερά, ούτως ώστε να καλύψουμε με ασύρματο δίκτυο και χώρους οι οποίοι δεν πιάνουν αρχικά μέσα στο σπίτι από το κεντρικό μας router. Γράφει εδώ πέρα τα ίδια πραγματάκια εδώ, έτσι, έχει username password admin. Η διεύθυνσή του για να το σετάρουμε ουσιαστικά είναι tplinkextender.net, αυτό το χρησιμοποιούμε.
Μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα λέει συσκευές με φόρτο μέχρι 15 αμπέρ, 15 αμπέρ στα 220 volt. Ουσιαστικά μιλάμε για πόσα, 2.000-3.500 βατ. Εντάξει, μπορεί να βάλεις νομίζω ακόμα και το ψυγείο. Μη σου πω και γεννήτρια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εδώ πέρα είναι θύρα LAN. Και εδώ πέρα δεξιά έχει τρία κουμπάκια. Ένα on-off, αυτό εδώ. Υπάρχει επίσης και αυτό εδώ το οποίο κάνει WPS, το πάντα αντίστοιχο και στο router και συνδέονται αμέσως. Και υπάρχει και ένα reset button εδώ δεξιά, ενώ εδώ πέρα υπάρχουν λεντάκια που μας ενημερώνουν για την κατάσταση. Προφανώς power είναι αυτό εδώ, ασύρματη δικτύωση είναι αυτή εδώ, ποια είναι η ταχύτητα τέλος πάντων της ασύρματης δικτύωσης και εδώ είναι η σύνδεση με υπολογιστή. Έτσι σου κομπρίζα κανονικά εδώ με τις γιώσεις όπως πρέπει. Και αυτά εδώ πέρα προφανώς δεξιά και αριστερά, τα γρίλια είναι για να ξαρίζεται, να παίρνει αέρα και να μην έχει πρόβλημα. Θα το βάλουμε και αυτό λοιπόν στο δίκτυό μας, να δούμε τι ακριβώς παίζει. Μια χαρά λύση είναι για όσους θέλουν να επεκτείνουν τα σήματα του δίκτυου και νομίζω είναι και αρκετά φθηνό το WA860RE Extender όπως γράφει εδώ πέρα, το οποίο είναι αυτή εδώ η συσκευή και αυτό εδώ πέρα είναι το κουτάκι του. Μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολλά καταστήματα. Η TP-Link γενικότερα με έχει εντυπωσιάσει τον τελευταίο καιρό με τις χαμηλές τιμές και τα ποιοτικά προϊόντα που προσφέρει. Κάπου εδώ τελειώσαμε με το σημερινό unboxing. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και άμα το βίντεο σας άρεσε πάρα πολύ κάντε ένα like. Αν σας άρεσε πάρα μα πάρα πολύ φυσικά κάνετε και share το βίντεο σε όσους περισσότερους φίλους θέλετε να το δούνε και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν και για τα υπόλοιπα προϊόντα που παρουσιάζουμε εδώ πέρα στο κανάλι μας στο YouTube. Είμαι ο Δημήτρης Καρέτσος και σας αποχαιρετώ. Γεια σας!